Ακολουθεί η εκπομπή «Με την πρώτη ματιά» με τη Βίκυ Μπαϊρακτάρη. Είστε συντονισμένοι στο TRT Discovery. Είμαι η Βίκυ Μπαϊρακτάρη. Ακούτε την εκπομπή «Με την πρώτη ματιά». Μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την κυρία Μαρούπα Ειρήνη, νομικό και δικηγόρο. Καλησπέρα, κυρία Μαρούπα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά, όσο μπορούμε. Επέτειος σήμερα από την συνθήκη των Πρεσπών, κυρία Μαρούπα. Λιβερή. Και βλέπουμε τον Biden να έχει υπογράψει διάταγμα στο οποίο θεωρεί όλους όσους εναντιώνονται στην συνθήκη των Πρεσπών τρομοκράτες. Τι έχετε να πείτε από αυτού? Έχετε, είναι φανερό ότι αυτό που ζούμε δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατία. Ζούμε πραγματικά μια στιγμή δικτατορία δίθεν δυτικού τύπου δημοκρατία, όπου στην οποία κανείς δεν μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και κυρίως δεν μπορεί να υπερασπίζεται τα εθνικά του συμφέροντα. Το συγκλονιστικό με το προεδρικό διάταγμα Biden είναι ότι επεκτείνει την ισχύ κάποιων προεδρικών διαταγμάτων που είχαν εκδοθεί το 2001 και το 2003 και τα οποία αφορούσαν την διάλυση, την περαιτέρω διάλυση του Κωσόβου, τα επεκτείνει στη Συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας ξεκάθαρα στο διάταγμα αυτό ότι ενδιαφέρεται να μην διαταραχθεί η σταθερότητα των σύνορων στα Δυτικά Βαλκάνια. Προσέξτε το αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία, καθώς προκύπτει ότι αυτό που δεν θέλει η Αμερική με τίποτα είναι η Σερβία να επεκταθεί στο Κωσφοπέδιο, που έχει δικά της χωριά ολόκληρα σερβικά, τη Σρεμπρένιτσα, δεν θυμάμαι τώρα άλλα κεφαλοχώρια, τα οποία είναι με αμιγώς σερβικούς πληθυσμούς και τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν στη Σερβία και να πάρει η Αλβανία κάποια χωριά αντιστοίχως, που τυπικά ανήκουν στη Σερβία, όμως είναι αλβανικά χωριά. Δεν θέλει λοιπόν να αυξηθεί η επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια της Σερβίας, γιατί η Σερβία έχει αγαθές σχέσεις με τη Ρωσία και είναι ορθόδοξη χώρα. Αντιθέτως όμως δεν την ενδιαφέρει καθόλου η ανακατάταξη των συνόρων στα Ανατολικά Βαλκάνια, που είμαστε εμείς, τα Νότια Βαλκάνια, νότια-νοτιοανατολικά όπως θα πείτε, δηλαδή στα σύνορα Σκοπίων Ελλάδας, Σκοπίων Αλβανίας και Ελλάδας, όπου εδώ, επειδή μας θεωρεί δικιά της αποικία η Αμερική, δεν έχει πρόβλημα σε ανακατάταξη συνόρων, αρκεί να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της. Και προκειμένου να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της, μιλάει για υπονόμευση της ειρήνης, μιλάει και για διαφθορά πολύ στο αμερικανικό κείμενο, ότι μέσω της διαφθοράς να υπονομευθεί η ειρήνη κλπ. Παραπέμπει αυτό στη ρωσική ανάμιξη δήθεν με χρήματα που δόθηκαν στα Σκόπια, θυμάστε, και για την Ελλάδα. Ναι, ότι μας είχαν κατηγορήσει. Για να ακυρωθεί ή να μην υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Στην πραγματικότητα όμως, επειδή μιλάει για ενέργειες ή πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και αναφέρει ονομαστικά την Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μιλάει και για νόμιμες ενέργειες. Αυτό είναι το συγκλονιστικό, ότι δεν διαχωρίζει ανάμεσα σε παράνομες και νόμιμες ενέργειες, δηλαδή τρομοκράτες που δεν ξέρω τι θα κάνουν μια επανάσταση, ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα που θα ονομαστεί τρομοκρατικό κλπ, τρομοκρατική οργάνωση, αλλά μιλάει γενικά για ενέργειες και πολιτικές που υπονομεύουν την Συμφωνία των Πρεσπών και οδηγούν σε κατάργησή της. Επομένως μιλάει και για νόμιμες ενέργειες, άρα μας κάνει να αναρωτιόμαστε, η προσφυγή στο δικαστήριο είναι κάτι ανεκτό από την αμερικανική διοίκηση ή επειδή μπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, τελικά και οι νόμιμες δικαστικές ενέργειες θεωρούνται τρομοκρατικές ενέργειες και άρα βασιζόμαστε όλοι όσοι έχουμε κινηθεί εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εχθροί, ακούστε κουβέντα.
εχθροί της Αμερικής και απειλούμε την εθνική της ασφάλεια. Πώς γίνεται να απειλείται η εθνική ασφάλεια της Αμερικής στην Ελλάδα? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είστε στα Σκόπια. Παράλογο, εντελώς. Ναι, έχουμε μπει σε μια σφαίρα παραλόγου που φαίνεται ότι η Αμερική, επειδή πνέει τα λίσθια ως υπερδύναμη έναντι της Κίνας, και αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει να εξετάσουμε, στα τελευταία της βήματα και στις τελευταίες της κινήσεις, κάνει σαν το πληγωμένο ζώο που είναι τιμωθάνατο και που τα δίνει όλα για όλο αυτό που λέμε, την μεγαλύτερη αγριότητά του, και με λύσα και ορμή προσπαθεί να διασώσει τον εαυτό του και τα του οίκου του. Πάντως είναι ένα προεδρικό διάταγμα που πραγματικά, ακόμα και για τα δεδομένα της Αμερικής που όλοι γνωρίζουμε, εμένα με έχει αφήσει άφωνη, γιατί επεκτείνει τα σύνορά της, το λέει ξεκάθαρα, την εθνική της ασφάλεια, πλήττεται η εθνική της ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια, και φτάνει στο σημείο ξένους πολίτες, εμένα, εσάς, τον οποιοδήποτε, τέλος πάντων, να αντιστέκεται. Μακεδονικών, ναι, κλπ. Ξένους πολίτες ξένων χωρών που δεν έχουμε σε τίποτα να κάνουμε με την Αμερική και που δεν την αισθανόμαστε, ούτε την έχουμε εχθρό μας, ούτε μιλάμε ή πράττουμε εναντίον της, να μας θεωρεί εχθρούς της, να μας ονομάζει εχθρούς της εθνικής ασφάλειας. Ένα γεγονός δηλαδή που το βρίσκω πραγματικά τρομακτικό, συγκλονιστικό και αδιανόητο. Θεωρείτε ότι ο Biden αναγνώρισε την αρμενική γενοκτονία, ότι το έκανε αυτό για να τιμωρήσει τον Ερντογάν επειδή δεν πήρε και το ζήτημα με τους S-400? Ότι... Στην πραγματικότητα δεν τον τιμωρεί, με την έννοια, ξέρετε, ότι η αναγνώριση, η διεθνής αναγνώριση μιας γενοκτονίας στην πραγματικότητα μόνο... Εξυπακούεται αυτό, καλό είναι. Πραγματικά και ψυχολογικά ωφέλη δίνει. Από μεριά του Ερντογάν εννοώ. Διοχθεί, όπως το βλέπω, Ερντογάν. Για να του δείξει, όχι για να τον τιμωρήσει, για να του δείξει ότι μπορώ να σε πιέσω, γύρνα πίσω στο Μαντρί γρήγορα και θα έχεις όσα δώρα θέλεις, θα έχεις την εύνοιά μου, ενώ αντιθέτως αν δεν γυρίσεις θα είσαι στη δυσμένειά μου. Αυτό. Και αυτό εκδηλώθηκε και στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, που εκεί είδαμε τον Ερντογάν, εκεί μας παρουσιάσαν και αυτή τη φωτογραφία σαν ασκίδι να φυλάει το χέρι του Biden, που φαίνεται ότι από τις δηλώσεις που γίνανε του Ερντογάν μετά και τις δηλώσεις άλλων αξιωματούχων στην Τουρκία, τα μέσα ενημέρωση κλπ, φαίνεται ότι πάμε σε μια ήπια περίοδο Αμερικής, σχέσεων Αμερικής-Τουρκίας, με σκοπό την πλήρη επανένωση. Το ζευγάρι φαίνεται ότι τα ξαναφτιάχνει σιγά σιγά και ο έρωτας θα αποκαλυφθεί κεραυνοβόλος και πολύ, πώς το λένε, δακτυλοδεικτούμενος, και θα τον ζηλεύουμε όλοι. Τη συνάντηση Πούτιν-Biden πώς την είδατε, τι αποκομίσατε από αυτή? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί ήμουν στο δικαστήριο και είχα δουλειά και νόμιζα ότι η συνέντευξή μας θα είναι μια ώρα πιο αργά, οπότε δεν έχω ενημερωθεί. Δικό μου λάθος, ναι, συγγνώμη. Biden-Putin. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό που μπορώ να σας πω από την σύνοδο των G7, mm-hmm, την Κορνουάλη της Μεγάλης Βρετανίας, και που δεν νομίζω να έχει αλλάξει σε τίποτα η συνάντηση Biden-Putin, είναι ξεκάθαρο ότι η Αμερική πνέει τα λύσια, όπως σας είπα πριν, στρέφεται κατά του βασικού της πια αντιπάλου στην παγκόσμια σκακέρα της Κίνας, και είναι αποφασισμένη να μας τραβήξει σε πόλεμο. Βλέπω πολλοί μιλάνε για ψυχρό πόλεμο. Η πραγματικότητα είναι ότι επειδή η Κίνα ξεπερνάει με τρελούς ρυθμούς όμως την Αμερική, απόδειξη η αντιμετώπιση της πανδημίας κορονοϊού από την Κίνα, που έληξε με θετική επιτυχία, ανάπτυξη συν 5%, όταν όλα τα δυτικά κράτη έχουμε μία απώλεια στο ΑΕΠ από 8 μέχρι 27%, 27% η Κίνα, η Ινδία, για να καταλάβετε, η Ινδία δεν μπορώ να καταλάβω πώς στρέφεται στη Δύση αντί να στραφεί στην Κίνα, με την οποία είναι ξεκάθαρο ότι θα ευημερίσει. Η Κίνα λοιπόν αναμένεται να έχει ξεπεράσει όλα τα μεγέθη την Αμερική μέχρι το 2028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Κίνα έχει μια αυταρχική μεν αλλά πραγματική
ηγεσία η οποία αναδεικνύεται μέσα από εξαντλητική ανελαίτη αξιοκρατία. Να φανταστείτε δηλαδή ότι το κομμουνιστικό κύμα, κόμμα, το οποίο μόνο κατ' όνομα είναι κομμουνιστικό στη Κίνα, έχει δηλαδή αποστεί εδώ και χρόνια από τις αρχές του μαρξισμού και έχει ενστερνιστεί απολύτως τις αρχές του καπιταλισμού για την ελεύθερη οικονομία, όμως δεν έχει επιτρέψει σε αυτό το σάπιο πράγμα που ονομάζουμε δημοκρατία και που στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατία στη Δύση, να διηθήσει τους θεσμούς, την πολιτική, την στρατηγική και την διοίκηση της, του κράτους της Κίνας, έτσι ώστε να στραφεί και αυτό προς την διαφθορά και την, και την παρακμή που ζουν τα δυτικά κράτη. Αρκεί να σας πω ότι η Κίνα, στην Κίνα μέλος του κόμματος γίνεται μόνο ο καλύτερος μαθητής, ο άριστος από κάθε σχολείο, και υπάρχουν πάρα πολλά φίλτρα, διοικεί το χωριό, την πόλη, την περιφέρεια, την επαρχία κλπ. Μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της Κεντρικής Επιτροπής της Κίνας, ο καλύτερος των καλύτερων κάθε φορά, με μετρήσεις που αναλύονται αναφορικά με τα επίπεδα ευημερίας, απόδοσης και αποτελεσματικότητας σε όλα τα μεγέθη μιας κοινωνίας, δηλαδή ναρκωτικά, κλοπές, ανάπτυξη, γραφειοκρατία, όλα αυτά τα οποία μετριούνται από ανεξάρτητους παρατηρητές από αμερικανικά πανεπιστήμια, για να υπάρχει αντικειμενική μέτρηση και να μην παρισφρεί ούτε η φιλοδοξία κάποιων εξ αυτών, ούτε η δυνατότητα διαφθοράς και παραβίασης, ας πούμε, της αξιοκρατίας, και φτάνει να διοικείται από τον άριστο των αρίστων. Δεν υπάρχει η λέξη μίζα στην Κίνα, δεν υπάρχει αυτό, και για να δείτε πόσο ξεκάθαρα οι Κινέζοι κάνουν το σωστό για το λαό τους, θα σας πω ότι στα τελευταία 20 χρόνια βγήκε από το όριο της φτώχειας και μπήκε στην μεσαία τάξη ένα συγκλονιστικό ποσοστό πληθυσμού, πρώτη φορά στην ιστορία, 800 εκατομμύρια άνθρωποι Κινέζοι βγήκαν από την απόλυτη φτώχεια, που πεινάγανε δηλαδή, και είναι στη μεσαία τάξη, σε όλο τον κόσμο επιστρέφουν. Και θα σας πω και το αμέσως επόμενο, ότι η Boeing, η αμερικανική εταιρεία Boeing, που τα αεροπλάνα της, δύο τουλάχιστον, έπεσαν σκοτώνοντας 300 ανθρώπους για ζήτημα διαφθοράς, επειδή ένα σύστημα ασφαλείας στον αυτόματο πιλότο του αεροπλάνου, λαδώνοντας ανθρώπους στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, δεν διορθώθηκε έγκαιρα όπως έπρεπε, γιατί επειδή θέλανε να συγκρατήσουν το κόστος του αεροπλάνου, τα MAX 737, αυτά αποκαλύφθηκαν στο Αμερικανικό Κογκρέσο ότι ήταν διεφθαρμένοι υπάλληλοι της πολιτικής αεροπορίας και επέτρεψαν να συνεχίσουν να πετάνε τα αεροπλάνα αυτά, με κίνδυνο να πέσουν άλλα 15 μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Η κινεζική, λοιπόν, το κινεζικό αυταρχικό κράτος, μετά το δεύτερο ατύχημα, σταμάτησε αμέσως τις πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο του, φανταστείτε, όχι απλώς κατέβασε των κινεζικών εταιριών τα MAX 737, αλλά απαγόρευσε σε οποιαδήποτε εταιρεία, στα αεροπλάνα αυτά να κάνουν υπέρπτυση στον κινεζικό εναέριο χώρο, και ξεκαθάρισε αμέσως πού οφειλόταν το πρόβλημα αυτό, αποδεικνύοντας ότι κράτος ισχυρό και κράτος που θα ευημερήσει και κράτος που τελικά θα νικήσει όλα τα υπόλοιπα κράτη, μπορεί να είναι μόνο αυτό που έχει νικήσει τη διαφθορά και που διοικείται με απόλυτη αξιοκρατία. Η Αμερική, λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά, καταλαβαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα είναι απλώς δεύτερη στη σειρά, αλλά είναι μοιραίο κιόλα. Στην ιστορία πάντοτε συμβαίνει. Υπάρχει ακμή, υπάρχει παρακμή. Καμία υπερδύναμη δεν διήρκεσε για πάντα. Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, ότι μόνο με ολοκληρωτικό πόλεμο τώρα μπορεί να νικήσει την Κίνα. Και αυτό επειδή η Κίνα, αν δείτε, το είπε ο Κινέζος πρόεδρος
σε ανακοίνωση που έβγαλε έναντι της ανακοίνωσης του ΝΑΤΟ, που είπε, το ΝΑΤΟ είπε ότι σημερινός εχθρός του ΝΑΤΟ είναι η Κίνα με τη Ρωσία και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ο Κινέζος λοιπόν βγήκε και είπε ότι μας ονομάζουν εμάς εχθρούς που έχουμε 20 φορές, ακούστε, 20 φορές λιγότερες πυρηνικές κεφαλές από ότι τα κράτη του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, για να καταλάβετε τα μεγέθη, έχει 8.000 πυρηνικές κεφαλές η Αμερική, 8.000 η Ρωσία, ίσες περίπου, με μια διαφορά, ας πούμε, λιγότερες από 100, ενώ η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει μόνο 300 πυρηνικές κεφαλές. Θεωρεί λοιπόν η Αμερική ότι είναι η ευκαιρία της να κερδίσει αυτό τον πόλεμο, αν τον διεξαγάγει άμεσα με την Κίνα. Διαφορετικά, η Κίνα δεν υπάρχει περίπτωση, είναι καλύτερη σε όλα τα μεγέθη, πληθυσμού, οικονομίας κλπ. Και στρατιωτικής δύναμης σύντομα, γιατί φροντίζει να επενδύει και εκεί. Οπότε είχαμε έναν επαναπροσδιορισμό της αμερικανικής πολιτικής. Κίνα-Ρωσία κοινός εχθρός και πρέπει να προετοιμάσουμε τους λαούς μας για πόλεμο εναντίον της Κίνας και της Ρωσίας. Βλέπουμε και όσα γίνονται στην Ουκρανία. Διότι αυτός είναι ο άμεσος κίνδυνος που αισθάνονται ότι είναι πολύ μακριά τους. Προβλέπετε θερμό καλοκαίρι μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας ή θα είναι ήσυχα όπως λένε? Κοιτάξτε, Ελλάδα-Τουρκία είναι ξεκάθαρο ότι έχουν γίνει οι παραχωρήσεις που διετάχθησαν από την αμερικανική ηγεσία από σύσσωμο το σάπιο πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να μην υπάρξει καμία κρίση, γιατί τα δίνουμε μόνοι μας και δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τον ελληνικό λαό, που θα έπρεπε πραγματικά η αντίδραση να είναι επαναστατική. Είναι αδιανόητο δηλαδή αυτό που συμβαίνει, να δίνουν εδάφη μας και εμείς να καθόμαστε να τους κοιτάζουμε και στην καλύτερη των περιπτώσεων να λέμε αυτό που βγήκε ο Μάζης και είπε, να προσέξουμε λίψεις, να ψηφίσουμε την άλλη φορά. Δηλαδή. Βλέπουμε ασκήσεις Τούρκων πίσω από τα νησιά, επιθέσεις και νέες παραβιάσεις, υβριδικό πόλεμο στα σύνορα, προκλητικές δηλώσεις τόσο του Ερντογάν όσο και των αξιωματούχων και πρόσφατα και αυτό το σχέδιο που αποκάλυψε αυτή, πώς το λένε, αυτό το site τώρα, το οποίο έλεγε για σχέδιο της Τουρκίας απέναντι, πολεμικό σχέδιο της Τουρκίας απέναντι στην Αρμενία και στην Ελλάδα. Οπότε σε τι διαπραγματεύσεις να πάμε με αυτούς? Ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν συμβαίνει μέχρι τώρα, διότι η Ελλάδα δεν απαντάει σε καμία πολεμική πρόκληση της Τουρκίας. Και δεν μιλάω πολεμική πρόκληση, δεν μιλάω για ρητορική. Όταν ο άλλος μπαίνει τώρα, δηλαδή πριν από 10 μέρες, το πλοίο Μαρμαρά έκανε έρευνες, πραγματικές έρευνες, όχι στην ελληνική φαλοκρηπίδα, στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Χίου και Λέσβου. Οπότε τι συζητάμε τώρα? Αυτός έπρεπε να έχει βυθιστεί. Το αντίστοιχο που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1987. Αυτό θα έλεγα τώρα. Βυθίστανται το χώρα. Ναι. Που εμείς το θεωρούμε φυσιολογικό και λέμε άστο να μπει, άστο να κάνει, άστο να ράνει. Και πώς να γίνει πόλεμος αφού του δίνεις τα εδάφη και αποσύρει σιγά σιγά τον πληθυσμό σου από τα νησιά, εγκαθιστώντας μουσουλμανικού θρησκεύματος, τουρκικής εθνικής συνείδησης κόσμο, που τα επικίζουν μέχρι να γίνουν ολοκληρωτικά τουρκικά. Δεν ξέρω, κανονικά και ο στρατός θα πρέπει να έχει αντιδράσει. Για μένα είναι αδιανόητο ότι οι στρατιωτικοί βλέπουν μια κανονική προδοσία, επιβουλή εδαφικής ακεραιότητας Ελλάδας να εκτιλήσεται απ' άκρης άκρη από Θράκη, Αιγαίο, Καστελόριζο, Κύπρο και λένε μονίμως με ένα στόμα μια φωνή όλοι, η πολιτική ηγεσία παίρνει τις αποφάσεις. Αυτό που έχω να τους πω είναι ότι η πολιτική ηγεσία παίρνει τις αποφάσεις όταν αυτές διαχειρίζονται με σύνεση και προστατεύουν την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Όταν είναι προδοτικές ηγεσίες και οι πράξεις τους κυρίως είναι πολύ συγκεκριμένα εφιαλτικά προδοτικές, όχι, τότε συγγνώμη, αλλά στενεργούμε και κάνουμε τα σωστά. Δεν περιμένουμε. Ποια πολιτική ηγεσία? Αυτή που δίνει εδάφη να σου πει να πάρει να πολεμήσει? Δεν θα το πει. Εσύ το κάνεις στο καθήκον σου. Ή αν είναι προδότης ο άλλος και κατάφερε η Τουρκία που είναι εχθρός σου να σου φυτέψει έναν Τούρκο, ας πούμε, την ηγεσία σου, ό,τι πει ο Τούρκος θα κάνεις, επειδή εσύ, παρότι έχεις εκπαιδευτεί και βλέπεις ότι οι πράξεις του είναι υπέρ της Τουρκίας, φοβάσαι μη σε πούνε αντιδημοκράτη. Λες και δημοκρατία θα πει, ψηφίζουμε ένα και αυτός πάει και κάνει ό,τι θέλει και δίνει και τη μισή Ελλάδα στην Τουρκία, άμα θέλει.
Όχι, δεν θα πει αυτοδημοκρατία. Και ένα τελευταίο. Με τους όρους της πολιτικής ορθότητας έχει γίνει σκόπιμα για να μην μπορούμε να αντισταθούμε πνευματικά, ψυχικά, συναισθηματικά αλλά και πρακτικά σε όσα διαλύουν τη ζωή μας, την πατρίδα μας, το έθνος μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα, κυρία Μαρούπα, πριν κλείσουμε τη συνέντευξη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πρέπει να βγει ο επόμενος καλεσμένος. Ήθελα να σας ρωτήσω για τα εμβόλια. Αναφορικά με τη συνταγματικότητα, είναι συνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός? Όχι, είναι αστεία πράγματα αυτά. Αλίμονο να φτάσουμε στο σημείο να είναι υποχρεωτικό το να σε βάζουν κάτω και να σου κουπάνε ένεση. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή και στον πιο άσχετο περί τη νομική επιστήμη, ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός πλήττει τον πυρήνα των ατομικών ελευθεριών. Ποτέ δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Θα είπε πάρα πολύ ωραία η κυρία Ζαΐρη. Είδα τώρα τον κύριο Μανιατάκη, ο οποίος βγήκε και είπε όχι, λέει, μπορεί να είναι και υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, χωρίς όμως να εξηγήσει πώς να είναι υποχρεωτικός, σε ποιες διατάξεις το στηρίζει. Γιατί ξέρετε, η δημόσια υγεία δεν είναι πάνω από όλες μας τις ελευθερίες, όπως αντιστοίχως, για να ξανάρθουμε λίγο και στην Αμερική, ο Ρον Πολ είχε πει, είχε καταψηφίσει την Patriot Act το 2001, γιατί είχε πει ότι πάνω απ' όλα είναι οι ελευθερίες μας. Δεν είναι πάνω απ' όλα η δίθεν εθνική ασφάλεια, δια της οποίας θα παρακολουθείται όλος ο αμερικανικός πληθυσμός, μην τυχόν και γίνει τρομοκράτης. Γιατί με αυτή την έννοια είχε πει, θα μπουν και στα κρεβάτια μας, μέσα στις κρεβατοκάμαρές μας, να μας βάλουν κάμερα, μην δίνουμε τη γυναίκα μας, για την πρόληψη αδικημάτων θα γίνει και αυτό. Δεν μπορεί να φτάνει λοιπόν σε αυτό το σημείο. Δεν σας μιλώ αυτά που έχουν χιλιοακουστεί, την ιατρική πράξη, τη σύμβαση του Οβιέδο κλπ, τα οποία όλα ισχύουν. Εδώ συζητάμε ασχέτως του ότι η πανδημία του κορονοϊού ήταν ένα σοβαρό γεγονός για την δημόσια παγκόσμια οικονομία και υγεία. Παρόλα αυτά, ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Εξάλλου, τα εμβόλια προορίζονται να προστατεύουν τον εμβολιασμένο. Και το λένε, από ό,τι παρατηρώ, ότι το εμβόλιο αυτό που κάνει είναι να αποφεύγει αυτός που εμβολιάζεται να νοσεί σοβαρά ή να πεθαίνει. Άρα είναι προστατευμένος. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν, εγώ είμαι η απροστάτευτη, εσείς είστε η απροστάτευτη. Από πού και ως πού λοιπόν θα μας υποχρεώσουν να προστατεύσουμε τον εαυτό μας? Και ποιος θα μας φυλάξει από τους φυλάκες τελικά? Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μαρούπα, να είστε καλά και να τα ξαναπούμε και σε μια άλλη εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ.